Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθεσσερών και εμπνευστής της Πανεπιστημιάδας ήταν καλεσμένος στο ένα live με απευθεία σύνδεση από τις Σέρες το βράδυ της Τετάρτης. Ο Νίκος Βεργίδης, κάνοντας μία αναδρομή, γύρισε πίσω στο 2003, όποτε και προέκυψε η έμπνευση για τον θεσμό της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου. Η έμπνευση έγινε στο τέλος του 3, όπου είπα λοιπόν σαν διευθυντής ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μείνει στην πόλη. Και έτσι λοιπόν υπήρχαν ζυμώσεις, σκέψεις και καταλήξαμε στο ότι πρέπει να μαζεύονται εδώ κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, οι φοιτητές από πανεπιστήμια, ελληνικά και ξένα, για να δείχνουν τη δουλειά τους. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε μια συνάντηση φοιτητικού θεάτρου. Πώς θα το πούμε, Πανεπιστημιάδα πρώτη λοιπόν. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει πάνω από 150 θίαση και πάνω από 50 πανεπιστήμια ξένα. Για να κάνουμε ένα συνολικό έτσι ζουμάρισμα στην παράσταση και στα νούμερα. Το κοινό το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Να σας πω μόνο ότι στην αρχή, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, ούτε και τώρα υπάρχουν, έτσι, αλλά τότε έτρεχα από χορηγό σε χορηγό για να μπορέσει να συνδράμει με καρτούλες η επιχείρηση, να δώσει το ποτό, το φαγητό στον φοιτητή. Κάπου μας βοήθησαν και τα εστιατόρια του ΤΕΗ τότε. Πήγαινα, τους κοίμιζα στους κοιτώνες της Χρυσοπηγής και μετά έφευγα σαν μαμά του Λόχου. Ο κύριος Βεργίδης, μιλώντας για την αξία και την σημασία της λειτουργίας των ΔΥΠΕΘΕ, τόνισε πως είναι καθαρά πλέον στο χέρι της εκάστοτε δημοτικής αρχής να τα στηρίξει και υπογράμμισε πως τις Σέρες ισχύει αυτό τα τελευταία χρόνια. Αλλά ένας δήμαρχος ο οποίος είναι εμπνευσμένος και θέλει να βοηθήσει και μπορεί να εξασφαλίσει κάποια χρηματάκια μίνιμουμ για να λειτουργήσει ένα ΔΥΠΕΘΕ, νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Εμάς ευτυχώς οι χειρισμοί που γίνανε τα τελευταία χρόνια περισσώσαν την υπόλοιψή μας, δημιουργώντας δουλειές, παραγωγές τέτοιες που να μας χειροκροτεί το κοινό το οποίο έρχεται, και ευτυχώς είμαστε στα δύο πρώτα από τα 6 που υπάρχουν. Από τα 16 που υπήρχαν είναι 6 αυτά που λειτουργούν, αλλά το δεύτερο σε παραγωγή και σε ποιότητα είμαστε εμείς. Το πρόγραμμα της 13ης Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Θεάτρου χθες περιέλαμβανε παράσταση στα ελληνικά από το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης Βουλγαρίας, που καταχειροκροτήθηκε στη γεμάτη για μία ακόμη βραδιά αίθουσα των αστεριών. Μου πήρες τώρα αυτό και έδωσε 2.500 εγώ. Τι έκανες? Πόσα έδωσα εγώ, 2.500 δεν έδωσα? Ναι, λοιπόν. Τον δώρο. Ναι, εντάξει, και όσο για το άλλο που λες ότι έδωσες, τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Που λες ότι έδωσες το 5.000 για τα παιδιά. Το 5.000 του είχε δώσει η μάνα μου.